σου και καλώς ήρθες στο φτιάξτο μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα σου δείξω ένα πάρα πολύ όμορφο κασκόλ, πώς δηλαδή θα το δημιουργήσουμε με C2C2C δομή, το οποίο θα έχει έτσι και μια τριγωνική όψη. Πολύχρωμο, πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό και εύκολα πλέκεται. Στην ουσία έτσι πλέκουμε τριγωνική δομή το κασκόλ μας με ποδαράκια. Το έχουμε επαναλάβει στο παρελθόν, πάμε να το θυμηθούμε και να το μάθουμε. Καλή διασκέδαση! Λοιπόν, το κουβάρι μου είναι αρκετά μεγάλο, ναι το γνωρίζω, αλλά είναι εντυπωσιακό. 200 γραμμάρια, 695 μέτρα, 75% πολυακριλικό, 15% μαλλί και 10% πολυαμίδιο. Για βελονάκι νούμερο 4, εγώ χρησιμοποιώ βελονάκι νούμερο 6, ξέρω ότι πολύ καλά μου λειτουργεί και εδώ πέρα βλέπουμε ένα χρωματικό απόσπασμα από το τι θα δημιουργήσει αυτό το κουβάρι. Βλέπουμε και τις χρωματικές μας εναλλαγές. Παράλληλα σε ένα νήμα υπάρχουν δύο χρώματα, δηλαδή έχω ροζ και μοβ μαζί, έχω ένα γαλάζιο με καφέ, επικρατεί ο μοβ τόνους και το ροζ με το πλήστον. Πάρα πολύ όμορφο είναι, είμαι περίεργη να δω τι άλλα χρώματα θα μας ξεδιπλώσει αυτό το πολύ όμορφο κουβάρι, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και κάποια αποσπάσματα, κάποια κομμάτια που δίνουν μια κίτρινη απόχρωση. Ας βρω εγώ τώρα την άκρη του νηματός μου για να ξεκινήσω το πλέξιμο. Για να δούμε. Και έχω την άκρη του νήματος, οπότε είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να ξεκινήσουμε να πλέκουμε και ένα βήμα πιο κοντά στο να δούμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Ένα είναι λοιπόν τα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε τον αρχικό μας κόμπο και στη συνέχεια ένα γαϊτανάκι από 6 αλυσίδες. Για να δούμε λοιπόν να τις μετρήσουμε μαζί. Πάω και εγώ καλά την κάμερά μου. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και νούμερο 6. Εξαιρετικά, 6 αλυσίδες και τώρα εγώ θα βάλω το βελονάκι μου στον έκτο πόντο, στο τέταρτο πόντο και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Ύστερα θα τοποθετήσω το βελονάκι μου στον διπλανό πόντο, δηλαδή στον πέμπτο πόντο, για να επαναλάβω άλλο ένα βελονάκι στον πέμπτο πόντο. Και η πρώτη σειρά θα κλείσει με το ποδαράκι μου στον έκτο πόντο. Για το ποδαράκι παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω και έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και μετά παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις 2 επόμενες. Η πρώτη σειρά είναι έτοιμη, το πρώτο πακετάκι είναι έτοιμη, το οποίο ξεκίνησε με 6 αλυσίδες για το ύψος και ύστερα διαδοχικά στον 4ο, 5ο και 6ο πόντο έπλεξα ποδαράκι. Πάμε να συνεχίσουμε στην επόμενη σειρά, όπου θα κάνω 1, 2, 3, 6 αλυσίδες θα κάνω συνολικά για τη νέα σειρά, οπότε για την εκκίνηση κάθε σειράς πλέκουμε 6 αλυσίδες για το ύψος, γυρίζω και θα τοποθετήσουμε πάλι το βελονάκι στον 4ο, 5ο και 6ο πόντο και σε καθέναν από αυτούς τους πόντους εγώ θα πλέξω ποδαράκι. Οπότε όταν τελειώνω με τον ένα πόντο, μεταβαίνω στον επόμενο για να πλέξουμε ποδαράκι στον 4ο, 5ο και 6ο πόντο διαδοχικά. Τρία ποδαράκια λοιπόν πλέξαμε, 3 αλυσίδες υπάρχουν για το ύψος και τώρα εγώ θα ενώσω αυτά τα δύο πακετάκια. Εδώ πέρα θα τοποθετήσω το βελονάκι μου και θα κλείσω με ένα βουβό. Ύστερα θα πλέξω 3 αλυσίδες για το ύψος και θα τοποθετήσω το βελονάκι μου εδώ στο πακετάκι για να πλέξω 3 διαδοχικά ποδαράκια. 2 και να το και το τρίτο. Και έτσι λοιπόν η δεύτερη σειρά δημιουργήθηκε και η δεύτερη σειρά απαρτίζεται από 2 πακετάκια. 2 πακετάκια
στην δεύτερη σειρά. Ας τρέξω νήμα λοιπόν για να έχω, γιατί σίγουρα θα χρειαστώ αρκετό. Και λοιπόν, πάμε να δούμε πώς λειτουργεί και πώς φαίνεται έως αυτό το σημείο οι δύο πρώτες σειρές. Κάνω 6 αλυσίδες για το ύψος, καθώς ξεκινάω τη νέα μου σειρά, γυρίζω και τοποθετώ το βελονάκι μου στον 4ο πόντο και πλέκω ποδαράκι, στον 5ο πόντο και πλέκω ποδαράκι και τελικά τελειώνω το πρώτο μου αυτό πακετάκι της τρίτης σειράς με ένα ποδαράκι. Στον 4ο, 5ο και 6ο πόντο πλέκω ποδαράκι. Ύστερα ενώνω τα δύο μου πακετάκια με ένα βουβό και για τη δημιουργία νέου πακέτου στην υπάρχουσα σειρά κάνω 3 αλυσίδες για το ύψος και έπονται 3 διαδοχικά ποδαράκια. Εκπληκτικά. Ενώνω το πακετάκι μου με βουβό, τα δύο πακετάκια δηλαδή που βρίσκονται δίπλα-δίπλα, με βουβό και για τη δημιουργία νέου πακέτου στην υπάρχουσα σειρά δημιουργούμε 3 αλυσίδες και 3 ποδαράκια έπονται. Ορίστε, 3 πακετάκια στην τρίτη σειρά και πώς και δεν έχω σχολιάσει ακόμα αυτά τα πολύ όμορφα χρωματάκια. Θα το κάνω, αναμένετε. Προς το παρόν να πω ότι για την επόμενη σειρά, για την τέταρτη, κάνω 6 αλυσίδες για το ύψος και επαναλαμβάνω να υπενθυμίσω βασικά ότι στην εκκίνηση κάθε νέα σειρά πλέκουμε 6 αλυσίδες για το ύψος και τώρα έρχεται η σειρά να πενέσουμε τα χρώματα, να τα δοξάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Που εδώ πέρα επικρατεί το γαλάζιο και διάφορες αποχρώσεις του μπλε, παράλληλα με λιλά, με καφέ. Τι κάνω λοιπόν αφού έχω κάνει 6 αλυσίδες για το ύψος για να ξεκινήσω τη νέα σειρά? Τι κάνω, πάμε να το πούμε μαζί, βάζουμε το βελονάκι μας στον 4ο πόντο και πλέκουμε ποδαράκι. Αφού ολοκληρώσουμε τον 4ο πόντο, μεταβαίνω στον 5ο πόντο για να πλέξω ένα νέο ποδαράκι. Και τελικά στον 6ο πόντο θα πλέξω άλλο ένα ποδαράκι για να ολοκληρώσω το πακετάκι μου αυτό και τα διπλανά πακετάκια θα τα ενώσω με βουβό. 3 αλυσίδες για τη δημιουργία νέου πακέτου στην υπάρχουσα σειρά και 3 διαδοχικά ποδαράκια έπονται ακριβώς αμέσως μετά την ένωση των πακέτων και των 3 αλυσίδων. Ένωνα τα 2 πακέτα και 3 αλυσίδες για το ύψος και 3 διαδοχικά ποδαράκια για να δημιουργήσουμε νέα πακέτο στην υπάρχουσα σειρά. Και ανάλογα τον αριθμό που βρίσκομαι, από τόσα πακετάκια θα πατήσει η σειρά. Τώρα είμαι στην 4η αλυσίδα, 4 πακετάκια. 4η σειρά εννοούσα. Είμαι όντως στην 4η. Για να δούμε. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα κυλάει η διαδικασία, μεγαλώνει και ναι, όντως είμαστε στην 4η σειρά, γιατί βλέπεις και 4 πακετάκια, 4 κορυφές. Εννοείται βλέπουμε αυτή τη τριγωνική δομή να σχηματίζεται και εντυπωσιαζόμαστε και λέμε πόσο ωραίο είναι και πόσο ωραίο πια μπορεί να γίνει. Πίστεψέ με, μπορεί να γίνει ακόμα πιο ωραίο. Εννοείται συνεχίζουμε εμείς να βλέπουμε για να αναδειχθούν και άλλες χρωματικές αποχρώσεις. Σου έχω αναβάθμιση, μην κουνηθείς. Λοιπόν, στο μεταξύ έχω πλέξει περισσότερες σειρές και έχει γίνει αρκετά μεγάλο το κασκόλ μου, αλλά έχει γίνει αρκετά εντυπωσιακό και άλλες δραματικές αποχρώσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους και πολύ όμορφα εναρμονίζονται μεταξύ τους. Τι χρώματα έχω και τι δεν έχω εδώ πέρα, σας αφήνω να μου γράψετε στα σχόλια τα χρώματα που βλέπετε. Πάρα πολύ όμορφο παρόλα αυτά έχει γίνει, αρκετά μεγάλο κουβάρι χρησιμοποίησαμε, γι' αυτό είναι και αρκετά μεγάλο το κασκόλ μας. Η μία γωνία είναι αυτή και η άλλη γωνία βρίσκεται εδώ πέρα, η αρχή δηλαδή που ήταν το κασκόλ μας. Καλό να ράψουμε τις άκρες μας για να μην μας λυγούμε, αλλά εννοείται ότι σας ασφαλίζουμε στο τελείωμα. Το πλεκτό μου είναι περίπου 1 μέτρο και 80 εκατοστά, αρκετά μακρύ πράγματι, 1 μέτρο και 80 εκατοστά στη μακρύτερη πλευρά του, έτσι. Για να τελειώσω εδώ πέρα
στην σειρά το τελευταίο πακετάκι και να δούμε συνολικά πώς έχει δημιουργηθεί το κασκόλ μας. Πάρα πολύ όμορφο και θεωρώ ότι για τον καιρό που αρχίζει να έρχεται είναι το ιδανικό αξεσουάρ είτε για ένα πάρα πολύ μεγάλο κασκό είτε για ένα σάλι να μας αγκαλιάζει και να μας ζεσταίνει. Εύκολη διαδικασία, ό,τι πρέπει λοιπόν και για εξάσκηση, φιλάκια πολλά!